Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ μαζί μου δύο όμορφες κυρίες, η κυρία Θάλια Θεοδωρίδη και η κυρία Σπυριδούλα Ζάγκα. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ που είστε εδώ απόψε. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, είστε εδώ για να μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που δημιουργήσατε, κυρία Θεοδωρίδη, με τη βοήθεια της διευθύντριας του νηπιαγωγείου Μαυρουδίου της Θεσπρωτείας, της κυρία Ζάγκα, έτσι. Ναι, μάλλον... Για τη μητέρα, για τη μάνα, μητέρα ή μάνα, τι προτιμάτε? Νομίζω μάνα, μητέρα, μαμά είναι οι λέξεις που ο καθένας θα ανακαλούσε στο μυαλό του. Και οι οποίες λέξεις σας ενέπνευσαν και λέτε θα κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ εκεί, με τη βοήθεια του νηπιαγωγείου εκεί, όλων των γονέων και των παιδιών, έτσι. Για πείτε μας περί τίνος πρόκειται σε χρόνο τηλεόρασης, κυρία Θεοδωρίδη. Κάθε χρόνο ήθιστε στα σχολεία να γιορτάζεται η γιορτή της μητέρας, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, και φέτος το νηπιαγωγείο Μαυρουδίου σκέφτηκε ότι εκτός από μία καρτούλα ή ένα δωράκι, μία αθουδέσμη για τη μητέρα, θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ πιο σημαντικό, ένα πολύ μεγαλύτερο project. Έτσι λοιπόν, μια συζήτηση έφερε την άλλη και φτάσαμε να σκεφτούμε να δημιουργήσουμε αυτό το ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη μητέρα, που ήταν το concept, ήταν να πάρουμε συνεντεύξεις από 18 μητέρες, που στη συνέχεια ο αριθμός μεγάλωσε, γιατί συμπεριλάβαμε και τις μητέρες των μητέρων, τις γιαγιάδες. Και πήραμε λοιπόν αυτές τις συνεντεύξεις. Τα γυρίσματα έγιναν στο θέατρο Αρλεκίνο, στην Ιγουμενίτσα, όπου με πολύ μεγάλη προθυμία συμμετείχαν οι 18 οικογένειες, μητέρες, γιαγιάδες και τα παιδιά τους, και δημιουργήθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Έχετε φέρει ένα μικρό βίντεο για να δούμε περί τίνος πρόκειται, έτσι. Το τρέιλερ, το επίσημο τρέιλερ. Ένα τρέιλερ. Για πάμε να δούμε λίγο αυτό το βιντεάκι. Είναι διάρκεια ενός λεπτού και λίγο. Για πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Μετά θα μας πείτε, κυρία Ζάγκα, εσείς πώς συμμετείχατε, πώς ήταν η συνεργασία, πώς ήταν η εμπειρία. Για πάμε. Κυρία Θεοδωρίδη, το σενάριο. Το σενάριο είναι δικό μου. Η ιδέα. Η ιδέα ήταν δική μου, αλλά υλοποιήθηκε βέβαια μέσα από μια μεγάλη ομάδα. Την σκηνοθεσία έκανε η Φωτεινή Χριστάκη. Ναι, είναι ναι. Η τεχνική διευθύντρια του θεάτρου Αρλεκίνο στην Ιγουμενίτσα. Κάμερα ήταν ο Δημήτρης ο Κατσιμπόκης και φωτογραφία ο Φώτης ο Τάσιος. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Τώρα το κίνητρο, εντάξει, μπορεί να είναι προφανές, η σχέση μητέρας-παιδιού είναι η πιο ισχυρή και σε διάρκεια σχέση, ανθρώπινη σχέση, έτσι. Το κίνητρο μπορεί να είναι προφανές, αλλά πώς εσείς το εισπράξατε, πώς θελήσατε να το αποδώσετε? Θέλαμε καταρχήν να δώσουμε ένα μεγάλο κοινωνικό μήνυμα για τη σημαντικότητα του ρόλου της μητέρας, του ρόλου της γυναίκας ως μητέρα, της γυναίκας που έχει
όνειρα, που έχει στόχους, αγωνίες για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών της, της μητέρας που μας καθορίζει, αυτή η σχέση μαζί της μας διαμορφώνει, μας εξελίσσει, μας πονάει και που μας καθορίζει στη μετέπειτα ζωή μας ως ενήλικες και ως γονείς, εμείς οι ίδιοι. Έτσι. Και τα δικά μας παιδιά. Ένας ρόλος που μεταλλάσσεται και ιστορικά, που αλλάζει, έτσι, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η κοινωνία. Πριν πάμε και όμως, κυρία Ζάγκα, εσείς πώς βιώσατε όλο αυτό το project, όλη αυτή την ιστορία? Λοιπόν, κύριε Τόκα, ξεκίνησε από καταιγισμό ιδεών πραγματικά από την κυρία Θάλια, θέλοντας να συνδέσουμε αυτή την ωραία γιορτή με την κοινωνία της πόλης μας, κάναμε τη διάχυση αυτή του μηνύματος, ετοιμάζοντας την ημερίδα στο ΤΕΙ Υπήρου. Mm. Είχαμε πραγματικά απήχηση, ο κόσμος μας τίμησε με την παρουσία του και πήραμε πολλά συγχαρητήρια για όλη την ημερίδα μας. Η συνεργασία στον υπηαγωγείο. Πώς ήταν η συνεργασία? Ήταν άψογη. Φέτος στον υπηαγωγείο είμαστε 4 εκπαιδευτικοί. Επαναλαμβάνω, στον υπηαγωγείο, στο Μαυρούδι, Θεσπορία. Λίγο έξω από την Οικουμενίτσα είναι αυτό, έτσι. 3 χιλιόμετρα. Πολύ ωραία, ναι. Εκτός από την κυρία Θάλια και εμένα, είναι η κυρία Κικία Σιμίδου και η κυρία Λαμπρινή Καβρέση. Η κάθε μία στο κομμάτι που μας αναλογούσε, δουλέψαμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε για την εξωστρέφεια που δείξαμε του νηπιαγωγείου, τη σύνδεση του σχολείου κοινωνίας, όπου μας ζητούν και όλα τα σχολικά μας προγράμματα. Αυτό ακριβώς να κάνουμε. Χαρήκαμε γιατί η ομάδα του νηπιαγωγείου συνδέθηκε ακόμα πιο πολύ. Συσφίχτηκαν οι σχέσεις ενηπιαγωγών, γονέων, παιδιών. Τα θετικά μηνύματα πάντα έχουν το τελικό αποδέκτη τα παιδιά και γενικά τελειώνει η χρονιά μας με πολύ όμορφα συναισθήματα. Και να πω και για τον εαυτό μου ότι θα ήμουν πολύ χαρούμενη εάν αύριο μπορούσα να βγω στη σύνταξη. Είμαι γεμάτη για όλη αυτή την προσπάθεια και ευχαριστώ την ομάδα του νηπιαγωγείου μου που μας δούλεψε τόσο καλά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λέτε, κυρία Ζάγκα. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λέτε. Κυρία Θεοδωρίδη, είναι ένα δημιούργημα συναισθημάτων, θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι, όπου αποτυπώνονται, ένα ντοκιμαντέρ όπου αποτυπώνονται κυρίως συναισθήματα, έτσι. Συναισθήματα, αλλά οπωσδήποτε δώσαμε και μια πολιτική διάσταση στο ρόλο της μητέρας, της γυναίκας μάλλον, ως μητέρας, μέσα από πολλαπλούς ρόλους. Mm-hmm. Της γυναίκας που εργάζεται, της γυναίκας που φροντίζει τα παιδιά, της γυναίκας που είναι σύζυγος, της γυναίκας που είναι γιαγιά, γιατί πήραν μέρος και γιαγιάδες. Γενικά ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία με πολύ έντονα συναισθήματα, ακόμα και για μας που ήμασταν στο συνεργείο και παρακολουθούσαμε. Νομίζω ότι παρακολουθήσαμε 21 διαφορετικές ιστορίες, που όμως οδηγούσαν σε ένα κοινό συναίσθημα, την ανάγκη να γίνουμε αποδεκτοί από την ίδια μας τη μητέρα, την ανάγκη να αγαπηθούμε, την ανάγκη να μεταφέρουμε αυτή την αγάπη που έχουμε βιώσει στα δικά μας παιδιά, να έχουμε δηλαδή μια έτοιμη προσωπικότητα που μπορεί να δώσει με τη σειρά της. Mm-hmm. Και επίσης πραγματευτήκαμε και το θέμα του παιδικού τραύματος, την απόρριψη που μπορεί να νιώσει από τη μητέρα. Αυτό βέβαια το αναλύσαμε και στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ, στην ημερίδα που είπε και η κυρία Ζάγκα, Μαΐου στο ΤΕΙ στην Οικουμενίτσα, όπου είχαμε συνέντευξη με ψυχολόγο και θέσαμε το θέμα του τραύματος και πόσο αυτό το τραύμα μεταφέρεται στην ενήλικη ζωή μας και αν πραγματικά θεραπεύεται και το πώς. Κάνατε και μια φροηδική, τέλος πάντων, έτσι, ναι, προσέγγιση. Ακριβώς, ναι. Ήταν μάλιστα φροηδική η προσέγγιση. Να ρωτήσω φροηδικά, σας είπε κανείς κάτι αρνητικό για τη μητέρα του? Λοιπόν, για τη μητέρα... Ακούσατε κάτι αρνητικό από κάποιον, έτσι, έστω και σε επίπεδο αστείου ή χιούμορ. Ακούσατε κάτι αρνητικό από κάποιον ή από κάποιον? Στο ντοκιμαντέρ δεν υπήρξε κάτι αστείο. Ήταν κυρίως συγκινητικό. Ακούσαμε, οι λέξεις δηλαδή που θυμάμαι να επαναλαμβάνονται είναι «Μαμά, σε ευχαριστώ». «Μαμά, είμαι περήφανη για σένα». «Μαμά, συγγνώμη». «Μαμά, σε χρειάζομαι».
Όμως, για να ετοιμάσουμε την ημερίδα για την προβολή, για την πρώτη πανελλήνια προβολή του ντοκιμαντέρ, πήραμε και άλλες συνεντεύξεις από τον κόσμο στην Ιγουμενίτσα, από άλλες γυναίκες και από άντρες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε ένα αγόρι, τι σημαίνει μαμά για σένα, αγάπη, φροντίδα, πρίξιμο, μας είπε, ναι. Αλλά... Είναι κάτι που το νιώθουν ναι, πολλά παιδιά, ναι. Δεν είναι κάτι παράξενο. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, καταρχάς πότε θα δούμε εμείς αυτό το ντοκιμαντέρ, πού μπορούμε να δούμε αυτό το όμορφο και ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, κυρία Θεοδωρή, πώς θα το προώθησατε? Λοιπόν, σκεφτόμαστε να συνεχίσουμε τις προβολές μέσω εκδηλώσεων και σε άλλες πόλεις στη συνέχεια. Mm-hmm. Θα το φέρουμε και στα Γιάννενα, ενδεχομένως μέσα στο φθινόπωρο. Και σίγουρα θα ανέβει στο ίντερνετ, αλλά λίγο αργότερα, αφού ολοκληρώσουμε τις προβολές. Πολύ ωραία. Κυρία Ζάγκα, κλείνοντας, τι θα λέγατε? Θα έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ που δόθηκε η ευκαιρία να δείξουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ και ξανά την ομάδα και ελπίζω τα βέλτιστα στην προσπάθεια αυτή του ντοκιμοντέρ να γίνει γνωστό, να αξίζουμε και άλλα συγχαρητήρια και mm-hmm. γενικά να βλέπουμε και άλλα σχολεία να προχωρούν σε αυτή την κατεύθυνση. Και να πάρει και κανένα βραβείο σε κανένα φεστιβάλ, να το προωθήσετε. Κυρία Θεοδωρίδη, εσείς... Ναι, θέλουμε πολύ να το πάμε και σε φεστιβάλ. Εσείς θα κλείσετε, γιατί εσείς είστε η δημιουργός αυτού όλου. Θέλω να πω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει γίνει αυτό το project από ένα τοσοδούλη νηπιαγωγείο της Θεσπλωτείας. Και το συμπέρασμα το δικό μου, πέρα από την σημαντικότητα mm-hmm. του ρόλου της μητέρας, για να μιλήσω και για το project αυτό καθεαυτό, είναι ότι εάν θέλουμε σήμερα να μιλάμε για αριστεία στην δημόσια εκπαίδευση, θα πρέπει να μιλάμε για καινοτομία. Και χαίρομαι που ένα μικρό νηπιαγωγείο τόλμησε να καινοτομήσει και να δημιουργήσει αυτό το μεγάλο project. Mm-hmm. Κυρία Θεοδωρίδη, να σας ευχαριστήσω. Είστε και συνάδελφος, εκτός από επικοινωνιολόγος, είστε και δημοσιογράφος και χωρούσε στο Σούπερ. Όχι, μάχημη, βέβαια. Πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία. Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστώ και εσάς πολύ. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ για την παρουσία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εύχομαι το ντοκιμαντέρ να είναι καλοτάξιο, να περάσει γρήγορα στον κόσμο, να το δει πολλούς κόσμος. Αξίζει. Κυρίες και κύριοι, προχωρώ. Το 2014, κάτι διαφορετικό. Το 2014 έχει σταματήσει να